Είμαστε στον υδροβιό του μικρού Κεφαλόβρυσου, στα Τρίκαλα, και βλέπουμε ένα αποκρουστικό θέαμα. Είστε κάτι και εδώ της περιοχής και μάλιστα πολύ κοντά είναι τα σπίτια σας από το σημείο που βρισκόμαστε. Βλέπουμε πολλά κιλά, κοντά στα 200 κιλά ψάρια, τα οποία είναι νεκρά. Από πού προήρθε αυτό το πράγμα, κύριε Πίνα? Από τι μία έλλειψη νερού, δεν έριξαν νερό μέσα, τα παράτησε και ο Δήμος, τα άφησαν στο έλλειος. Δεν έχουν ρίξει καθόλου νερό μέσα? Ρίξαν κάτι λίγο νερό, δεν έγινε τίποτα. Υπάρχει δυνατότητα όμως να πέσει νερό μέσα? Τώρα αυτό το ξέρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Λένε ότι χάνεται το νερό από κάτω. Mm-hmm. Έπρεπε να κάνουν μια γούρνα, να τα μαζέψουν λίγο, να τα φτιάξουν κάτι να κάνουν. Είναι εμφανές πάντως ότι τα ψάρια πρέπει να ψώφισαν από υποξία. Δεν υπάρχει οξυγόνο στο νερό, γιατί σχηματίζει μια λίμνη, ζέστη κάνει, και είναι εμφανές ότι δεν έχει αναπληρωθεί, ότι έχει πέσει ξανά νερό μέσα, και γι' αυτό έχουν ψωφίσει τα ψάρια, έτσι. Έχουν να ρίξουν μία εβδομάδα νερό μέσα. Μία ώρα έχουν ρίξει προχτές, μία εβδομάδα έχουν να ρίξουν νερό τώρα μέσα. Μία εβδομάδα, ναι, ρίξαν, έτσι. Ναι. Μόλις ρίξαν το νερό, τα ψάρια δεν είχαν το πρόβλημα. Όχι, δεν είχαν πρόβλημα όταν ρίξαν το νερό. Μετά μας είπαν ότι η υπομονά δουλεύει και δεν ευκαιρεί να ρίξουν το νερό μέσα. Πάντως είναι αυτό που το λιγότερο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, αν δεν μπορούν να ρίξουν από υπομονά, τουλάχιστον να ρίξουν με ένα λάστιχο από την ίδρυυση, να το συνδέσουν εδώ με ένα λάστιχο και να πέσει νερό, για να μην ψοφίσουν και τα υπόλοιπα, γιατί είναι μερικά ακόμα που δεν έχουν ψοφίσει τα ψάρια. Όπως βλέπουμε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ακόμα είναι ψάρια, αλλά πρέπει να πέσει κάποιο νερό μέσα. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως είναι κίνδυνος όμως και για τη δημόσια υγεία. Εμείς είμαστε εδώ γείτονες. Κοντά, ναι, 50 μέτρα. 10 μέτρα. Ναι, ναι, από τη λίμνη. Από τη λίμνη 10 μέτρα. Μας έχει φάει βρώμα. Τα σπίτια είναι δίπλα. Και δεν πλησιάζουμε προς αυτό το σημείο, γιατί. Και είναι και παιδική χαρά, παίζουν τα παιδιά εδώ που πάνε. Ναι, η μυρωδιά είναι αφόρητη. Δεν υποφέρεται. Το βλέπεις και μόνος σου. Ναι, ναι. Σε αυτή την απόσταση και δεν υποφέρει τη μυρωδιά. Και τα ψάρια αυτά εντωμεταξύ προσπαθούν αυτή τη στιγμή όπως τα βλέπουμε να βγουν στις άκρες να ανασάνουν. Να ανασάνουν. Βγαίνουν απ' έξω. Είναι αυτό που συμβαίνει. Κοιτάξτε τώρα. Κοίτα, το βλέπεις. Κοιτάξτε. Αυτό που συμβαίνει είναι τραγικό. Κοίταξε. Το βλέπεις. Προσπαθούν να βγουν έξω από τη λιμνούλα. Για να πηδάνε, ναι. Για να σωθούν. Μήπως βρουν κάτι έξω από τη λιμνούλα. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα, έτσι. Πού είναι οι αρμόδιοι? Αλλά είναι λίγα ψάρια και αυτά τα αφήνουν να πεθάνουν όλα. Αλλά μας υποσχέθηκε όμως ο κ. Μιχαλάκης ότι τώρα ήταν μετά τις γιορτές κάτι θα κάνει. Αλλά έτυχε μέσα στις γιορτές. Αυτά δεν είναι μέσα στις γιορτές, αυτά είναι ζήτημα ορών. Γιατί αυτά έχουν πάθει υποξία τα ψάρια. Έχουν ψωφίσει όλα γιατί από την έλλειψη οξυγόνου. Τι σας είπε ο Δήμαρχος, πήγατε στην αρμόδια Δημοτική Αρχή? Ήρθε ο Δήμαρχος σήμερα εδώ μαζί με τον κύριο Σπανό. Α, ήρθαν το πρωί. Ήρθαν το πρωί. Μάλιστα. Είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άμεσα γιατί δεν γίνεται τίποτα. Λέει θα κοιτάξουν στο μέλλον να το κάνουν κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά αυτό όλα τα ψάρια τώρα που έχουν ψωφίσει και αυτά τα βλέπουμε αγωνίως να προσπαθούν να πηδάνε έξω από το νερό για να βρούμε οξυγόνο. Αυτά δεν τα σκέφτονται δηλαδή. Αυτό δεν είναι ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα αυτά τα ψάρια τώρα που είναι εκεί και δεν έχουν μαζευτεί. Δεν είναι ζήτημα δημόσια υγεία για εσάς. Είπε ο Σπανός θα τα μαζέψει Δευτέρα, γιατί είναι αργία. Τώρα βλέπεις ότι η μυρωδιά από εδώ που είμαστε. Μα είναι αφόρητη. Είναι αφόρητη, φαντάζεσαι τώρα. Μέχρι τη Δευτέρα αυτά θα έχουν αλλοιωθεί τελείως, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, ναι. Δυστυχώς υπάρχει σοβαρό. Αν θα πάρεις εδώ κάποια πλάνα από πάνω, είναι παιδική χαρά που έρχονται παιδάκια και παίζουν. Θα το πάρουμε τα πλάνα, ναι. Μάλιστα. Εσείς αυτό που ζητάτε τώρα άμεσα τι πρέπει να γίνει? Άμεσα καθαρισμός. Καθαρισμός πρώτα να καθαριστούν. Να καθαριστούν, να ρίξουν νερό και να καθαριστούν, να φύγουν να φύγουν τα νεκρά ψάρια. Πλέον αργά αυτά και αν είναι 5 μέχρι αύριο θα τελειώσουν. Μα φαίνονται, ναι, αυτά τα λίγα. 10 ψάρια, αν είναι 10 ψάρια μέσα και αυτά προσπαθούν να επιβιώσουν βγαίνοντας από το νερό. Τρομερό δηλαδή. Μάλιστα. Ελπίζουμε το πρόβλημά σας να λυθεί και να σας ακουστεί άμεσα. Γιατί είπαμε, πρώτον δημόσια υγεία και δεύτερον γιατί να ψωφίσουν και τα υπόλοιπα ψάρια εδώ που είναι. Και μάλιστα επειδή τα νερά αυτά ήταν καθαρά, γιατί έπεφτε νερό μέσα συνέχεια, έτσι. Και είναι κρίμα
Μπορεί να πιάνεται και ένα ψαρί. Έβγαζε νερό από κάτω. Έχει πηγές δικές του. Εδώ σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Εκτός που ερχόταν από πάνω. Δεν το ρίχνανε νερό καθόλου μέσα. Α, δεν το ρίχνανε, είναι φυσικές πηγές. Κάθε καλοκαίρι ρίχναν τέτοιον καιρό, ρίχνανε με την πουμόνα. Γιατί είναι συνδεμένη πουμόνα, εδώ μέσα το βλέπεις εκεί που είναι ένα βράχι. Έχει συνδεμένη πουμόνα που το ρίχνουν μέσα ναι, το νερό. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο, αφού δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Είναι να κάνουν μια φυσική ροή πολύ μικρή, δεν χρειάζεται, πολύ μικρή. Ίσως να μην πεθαίνουν τα ψάρια από το οξυγόνο, από την έλλειψη οξυγόνου. Δεν το έκανε κανείς. Δυστυχώς αυτό είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Αφόρητη τη μυρωδιά, έτσι. Έχω να σε πείστε. Βρούμε τόπους όλους. Πρέπει να φύγουμε από τα σπίτια μας. Πρέπει να φύγουμε τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο γύρω-γύρω από τη λίμνη. Για να μπορέσει να ζήσει κανένας. Μας φάγανε τα κουνούπια και η βρωμιά από τα ψάρια, τα ψόβια. Δεν ήρθε κανένας εδώ την ερμόδα στην αρχή να... Αρσίου Λάπας επιτόπου να μην... για να πάρει μια μυρωδιά εδώ. Να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Μπορώ να σου κάνω παρατήρηση από την ώρα.